Βρισκόμαστε στο σύλλογο του Κοφινά Σύφη. Είπαμε λοιπόν μετά από 24 περίπου χρόνια να αναβιώσουμε το έθιμο του Κοφινού Σύφη του Μονόβρακου. Το Μονόβρακο τον είχαμε φτιάξει το 1995 για πρώτη φορά και έκανε τη βόλτα του σε όλη τη γειτονιά. Και μετά από όλα αυτά τα χρόνια είπαμε να το ξανακάνουμε. Μαζεύτηκαν καμιά 33 παιδιά από τα δύο δημοτικά που έχουμε, το 3ο και το 8ο. Τα περισσότερα είναι παιδιά αθλητές μας από τα δύο τμήματα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και το τμήμα του ζωγραφικής. Ευτυχώς ήρθαν και κάποιοι μεγάλοι μαζί και από το διοικητικό, τα μέλη του διοικητικού και γονείς. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω και του χρόνου να μπορέσουμε να το ξανακάνουμε αυτό. Λοιπόν, είναι ένα άρμα το οποίο, βασικά ένα αυτοκίνητο εδώ ενός φίλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοφινά. Φτιάξαμε ένα καρνάβαλο, το ξεκινήσαμε πέρσι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι ξεκίνησε πέρσι και έγινε η πρώτη παρέλαση, μάλλον η αναβίωση της παρέλασης και φέτο το κάναμε πολύ καλύτερο. Ο καρνάβαλος μας είναι διπρόσωπος, έχει δύο πλευρές, δεν είναι τρισδιάστατος και παρουσιάζει ένα καραγκιόζι. Ο Καραγκιόζης ως Έλληνας, διαχρονικός Έλληνας, με όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει ένας Ελληναράς, ας το πούμε, τα έχει και ο Κοφινούσης. Έτσι λοιπόν χρησιμοποίησα τη μορφή του Καραγκιόζη για να μπορέσει να περάσει και να γίνει πιο κατανοητό στον κόσμο το χιούμορ. Βασικά θέλουμε να βγάλουμε τον αυτοσαρκασμό, γιατί μέσα από αυτόν κατανοείς και τον ίδιο στον εαυτό και νομίζω ότι οι αποκριές τώρα ενδείκνυται ως περίοδος για να μπορούμε να ελαφρώσουμε λιγάκι την τεταμένη ατμόσφαιρα που υπάρχει γενικότερα και να μπορέσουμε να γελάσουμε, να μοιράσουμε χιούμορ και βεβαίως να χαρούμε και εμείς οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν το άρμα μας έκανε βόλτα, κατέβηκε μέχρι την πόλη, μέχρι σχεδόν το κέντρο και ξαναγυρίσαμε στις δύο μεγάλες μας γειτονιές, τον Κοφινά και το Σύφη, όπου καταλήξαμε πάλι εδώ που μας είδατε και μας περιμένατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που καλύψατε το γεγονός. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλή αποκριά, καλή Σαρακοστή και πάλι εδώ είμαστε του χρόνου με καινούργια πράγματα.